Συνεχίζεται το αλαλούμ με τις ασφαλιστικές εισφορές του ΕΦΚΑ, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί από τον Σεπτέμβριο, όπως και θα έπρεπε, η διαδικασία των εκαθαρίσεων, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να προκύπτουν πολλές και μεγάλες διαφορές για τους ασφαλισμένους που φτάνουν ακόμη για τα 400 ευρώ σε μηνιαία βάση. Τα προβλήματα που υπάρχουν είναι σοβαρά, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών Ομού Ιωαννίνων, Παντελή Ζαρβαλιά. Υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες στον υπολογισμό των φόρων, τον προγραμματισμό των πληρωμών, ενώ δεν λείπουν και περιπτώσεις, σύμφωνα με τον κύριο Ζαρβαλιά, όπου ασφαλισμένοι, οι οποίοι περίμεναν την εκαθάριση, βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι ακόμη και με κατασχέσεις. Ο νόμος όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές για τον ΕΦΚΑ αναφέρει ξεκάθαρα ότι υπολογίζονται στις εισφορές του προηγούμενου έτους. Μέχρι να γίνει η εκαθάριση και η επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων, θα υπολογίζονται με την προηγούμενη χρήση και αμέσως μετά θα γίνονται προσαρμογή στα τελευταία δεδομένα. Άρα λοιπόν, όσον αφορά τις εισφορές που πληρώνουμε για το 2017, υπολογίστηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές με τα εισοδήματα του 2015. Θα έπρεπε όμως τουλάχιστον μετά το Σεπτέμβριο να έχει γίνει νέα εκαθάριση και να πάμε με τα νέα δεδομένα που αφορούσε τα εισοδήματα του 2016. Για να καταβληθούν οι εισφορές του 2017. Εδώ λοιπόν προκύπτουν τα εξής προβλήματα. Υπάρχουν φορολογούμενοι οι οποίοι θα έπρεπε να πληρώσουν μικρότερες ασφαλιστικές εισφορές γιατί έχουν μειωμένα κέρδη το 2016 έναντι του 2017 ή το αντίστοιχο, έχουν αυξημένα κέρδη το 2016 ενώ το 2015 είχαν μειωμένα κέρδη. Οπότε θα προκύπτουν και πολλές διαφορές. Και μιλάμε για διαφορές που μπορούν να ξεπερνάνε και 200 και 300 και 400 ευρώ σε μηνιαία βάση. Άρα λοιπόν, δεν καταβάλλονται σωστά οι ασφαλιστικές εισφορές που θα έπρεπε να έχει ήδη τακτοποιηθεί αυτό το θέμα. Βάσει του νόμου έπρεπε να λήξει 30/9, γιατί μέχρι τότε υπογράφηκε η σύμβαση με κάποια εταιρεία η οποία θα έκανε την εκαθάριση και την τακτοποίηση των προγραμμάτων. Και εδώ προκύπτουν και άλλα θέματα. Για την φορολογία εισοδήματος έχουμε την αυτοτέλεια των χρήσεων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για το 2017 θα πρέπει να αφαιρεθούν από τα εισοδήματα του 2017. Εφόσον έχουμε όμως μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά ο φορολογούμενος έχει πληρώσει περισσότερα, μεγαλύτερα ποσά λόγω του ότι άρχισε αυτή η καθάριση, ποιο ποσό θα αφαιρέσουμε εμείς από τη συγκεκριμένη διαδικασία για να υπολογίσουμε το φόρο? Και όχι μόνο αυτό, πάμε και στην αντίθετη περίπτωση που έχει αυξημένα, θα έπρεπε να έχει αυξημένες εισφορές. Θα υπολογίσουμε αυτά που πληρώθηκαν ή αυτά που θα έπρεπε να πληρωθούν βάσει της νέας εκαθάρισης? Και όχι μόνο αυτό, εδώ προκύπτουν και πρακτικά προβλήματα. Υπάρχουν ασφαλισμένοι οι οποίοι ήταν να πληρώσουν πολύ υψηλά ποσά, δεν πλήρωσαν κάποιες δόσεις προκειμένου να γίνει νέα εκαθάριση, αφού γνωρίζαν εκ των προτέρων ότι θα πληρώσουν μικρότερες εισφορές. Παρόλα αυτά, η νέα εκαθάριση δεν έγινε και αυτή τη στιγμή βρίσκονται αντιμέτωποι μέχρι και κατασχέσεις ή τα χρέη τους να πάνε στο ΚΑΟ. Σε ό,τι αφορά δε την διαδικασία ένταξης στον εξοδικαστικό συμβιβασμό, ο κ. Ζαρβαλιάς εκτιμά πως ένα ποσοστό μεγαλύτερο, το 80% των επιχειρήσεων, μένει εκτός. Έκανε λόγο για μια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η κάθε επιχείρηση έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση μόνο μία φορά. Ο νόμος είναι ενιαίος. Ο κάθε διαχωρίζει κάποιες κατηγορίες οφειλών. Όσοι οφείλουν πάνω από 50.000 ευρώ πάνε με τις γενικές διατάξεις του νόμου του εξοδικαστικού συμβιβασμού, του νόμου 4469. Εκεί λοιπόν δεν είναι απλή υπόθεση, καθώς πρέπει να γίνει μέσα από την πλατφόρμα του εξοδικαστικού, θα πρέπει να γίνουν μελέτες βιωσιμότητας κλπ. Δεν είναι μια απλή υπόθεση και συνήθως τα λογιστικά γραφεία δεν αναλαμβάνουν τη συγκεκριμένη διαδικασία, καθώς και επίπονη είναι και δύσκολη διαδικασία και σε πολλές περιπτώσεις ίσως και οι γνώσεις των συναδέλφων να μην αρκούν. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να πάνε σε εξειδικευμένους είτε συναδέλφους είτε ανθρώπους που ασχολούνται με τον εξοδικαστικό, καθώς προκύπτουν πάρα πολλά θέματα. Υπάρχουν και τρεις ακόμη κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι μεταξύ 20 έως 50.000 ευρώ. Εκεί δεν χρειάζεται μελέτη βιωσιμότητας, αλλά χρειάζονται υπεραρκετά στοιχεία. Υπάρχουν και οι περιπτώσεις μεταξύ 3 έως 20.000 ευρώ οφειλών και οι περιπτώσεις κάτω των 3.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι απλή διαδικασία. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
αυτός που θα υποβάλει την αίτηση θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος, να γνωρίζει σημαντικά πράγματα. Να τονίσουμε εδώ ότι θα πρέπει να υπάρχει στην τελευταία τριετία τουλάχιστον μία κερδοφόρα χρήση. Και όχι μόνο αυτό, η κερδοφόρα χρήση αυτή, να το πω όσο πιο απλά γίνεται, θα πρέπει ο μέσος όρος των κερδών της τελευταίας τριετίας να είναι ένα συγκεκριμένο ποσό ως προς τα χρέη προς το δημόσιο, προκειμένου να καταστεί βιώσιμη η ρύθμιση και να μπορέσει κάποιος να ανταπεξέλθει, να μπορέσει να ενταχθεί στον εξωδικαστικό. Είναι αρκετά δύσκολη η διαδικασία. Θεωρώ ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι δεν θα υποβάλουν αιτήσεις. Θα προτείνω σε όσους θέλουν να ενταχθούν να μιλήσουν με σύμβουλο εξειδικευμένο, γιατί έχει το δικαίωμα κάθε Έλληνας πολίτης να κάνει μόνο μία αίτηση. Και εφόσον απορριφθεί η συγκεκριμένη αίτηση, δεν έχει το δικαίωμα να την ξανακάνει, μπορεί να ενταχθεί μόνο μία φορά στον εξωδικαστικό, άρα θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Και αν θέλετε την εκτίμησή μου, ότι ένα ποσοστό μεγαλύτερο, το 80% των επιχειρήσεων, θα μείνουν εκτός εξωδικαστικού. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν όσοι είχαν επιχείρηση, δημιούργησαν χρέη βάση της επιχείρησης, αλλά η επιχείρηση αυτή έχει διακόψει. Εκεί δεν υπάρχει δυνατότητα να ενταχθούν στον εξωδικαστικό. Υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι, θέλει ιδιαίτερη προσοχή και μελέτη. Επί της ουσίας, ο εξωδικαστικός συμβιβασμός, να το πω απλά, είναι μόνο για βιώσιμες επιχειρήσεις που εμφανίζουν κέρδη τέτοια, ούτως ώστε να καλύπτουν τις οφειλές τους. Επιμένω ότι όσοι θέλουν να ενταχθούν, να μην θεωρήσουν ότι είναι μια απλή διαδικασία. Δεν είναι κοινωνικό μέρισμα, δεν είναι αίτηση πετρελαίου θέρμανσης, είναι μια διαδικασία αρκετά ιδιόρθμη. Απλά να αναφέρω ότι σε οποιαδήποτε αίτηση και αν γίνει, ειδικά σε οφειλές άνω των 3.000 ευρώ, θα πρέπει να αναγραφούν και οι υποχρεώσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ακόμη και υποχρεώσεις σε προμηθευτές. Ας μην είναι ληξιπρόθεσμες οφειλές, προκειμένου να γνωρίζει το σύστημα αν είναι βιώσιμη επιχείρηση, προκειμένου να ενταχθεί στη ρύθμιση.